Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, καταρχάς να εκφράσουμε την αμέριστη στήριξη του ΚΚΕ στον δίκαιο και ζωτικό αγώνα των αγροτών. Να χαιρετήσουμε τους χιλιάδες αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα του αγώνα σε όλη την Ελλάδα. Όλους αυτούς που βρίσκονται καθοδόν με τρακτέρ, λεωφορεία και άλλα μέσα για τη μεγαλειώδη διαδήλωση το απόγευμα στο Σύνταγμα. Εδώ χτυπά σήμερα η καρδιά της αγωνιζόμενης αγροτιάς. Ένας αγώνας δίκαιος. Παλεύουν για την επιβίωσή τους, για να συνεχίσουν να παράγουν και να ζουν στον τόπο τους. Η ικανοποίηση των ετοιμάτων τους για μείωση του κόστους παραγωγής, φτηνό ρεύμα και πετρέλαιο, αποζημίωση από τον ενεργάστο 100% των καταστροφών, ενάντια στις περικοπές των επιδοτήσεων της ΚΑΠ, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για αυτούς και τις οικογένειές τους. Καλούμε και από αυτό το βήμα τον εργατικό λαϊκό κόσμο της Αττικής το απόγευμα να βρίσκεται στους δρόμους της Αθήνας μαζί με τους αγρότες. Να συμβάλλουμε όλοι για να είναι το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα νικηφόρο. Γιατί ο αγώνας τους για φθηνά και ποιοτικά προϊόντα αφορά όλους τους εργαζόμενους και το λαό. Οι αγρότες παράγουν με δυσβάσταχτο κόστος και τα προϊόντα τους φτάνουν στην αγορά σε πολλαπλάσιες τιμές. Η πολιτική που τσακίζει τους βιοπαλλαστές αγρότες είναι η ίδια που συνθρίβει τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Είναι η πολιτική που ξύνει τον πάτο του βαρελιού όταν πρόκειται για τις διεκδικήσεις των εργαζομένων για να βρίσκονται πάντα στον αφρό τα θέλω και οι ανάγκες του κεφαλαίου με παχυλές επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές. Θυμίζουμε ότι όλοι σας έχετε νομοθετήσει την εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών που για το διεθνή τους οργανισμό συζητούμε σήμερα, αλλά και σωρία διευκολύνσεων και προνομίων στο μεγάλο κεφάλαιο. Με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίζουν όλα τα κόμματα, ανοίγει ο δρόμος στη 16ωρη εργασία, όπως με τις αναθεωρήσεις της που ψηφίζουν στο Ευρωκοινοβούλιο η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι άλλοι και δίνεται χαριστική βολή σε χιλιάδες αγροτικά νοικοκυριά. Ο αγώνας των αγροτών αφορά όλο το λαό, γιατί η ελπίδα και η προοπτική βρίσκεται στη συμμαχία των εργαζομένων με τα λαϊκά στρώματα του χωριού και της πόλης, στην πάλη ενάντια στον κοινό αντίπαλο, στα μονοπόλια και στο κράτος τους, σε σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους που στηρίζουν η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα αστικά κόμματα. Σε αυτόν τον δρόμο διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για πραγματική ανατροπή αυτής της πολιτικής και ριζικές αλλαγές προς όφελος της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας, για να απαλλαγούν οι αγρότες οριστικά από το βάσανο της επιβίωσης στην κόψη του ξηραφιού και να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα η παραγωγή φτηνών και ποιοτικών προϊόντων για όλο το λαό. Η συνέχεια θα δοθεί με την πανεργατική απεργία στις 28 Φλεβάρι, η μέρα του εγκλήματος των Τεμπών, που σήμερα η κυβερνητική πλειοψηφία, μετά από τη σημαντική προσπάθεια να συγκαλυφθούν οι αιτίες και οι υπεύθυνοι για το έγκλημα των Τεμπών, αποφάσισε την εσπασμένη ολοκλήρωση της αρμόδιας επιτροπής. Τα ερωτήματα και τα κενά είναι σοβαρά και πολλά. Ο λαός δεν θα επιτρέψει συγκάλυψη. Η απεργία είναι απάντηση και για τη στάση της κυβέρνησης και των άλλων μηχανισμών απέναντι σε μια πολιτική που για το κέρδος κάνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Θέλουμε να ερχόμαστε στο νομοσχέδιο. Αφορά τις τροποποιήσεις, όπως υπόθηκε, της συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού στη Διεθνή Σύμβαση της Διεθνής Σύμβασης του περί Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Τι θέλουμε να σημειώσουμε? Μπορεί να πει κάποιος, όπως υπόθηκε εδώ, ότι πρόκειται για τυπικές δευτερεύουσες αλλαγές που αφορούν σε κατανομή αξιωμάτων και άλλα. Όμως εμείς θα τοποθετούμε όσο γίνεται επί της ουσίας για το χαρακτήρα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, για την πολιτική που χαράζει σε αυτό το κεντρικό ζήτημα, και σημειώνουμε ότι πρόκειται για οργανισμό που ελέγχεται από το εφοπλιστικό κεφάλαιο, τα συμφέροντα του οποίου εκπροσωπούν τα συγκεκριμένα κράτη και αστικές κυβερνήσεις των κρατών μελών, όπως σήμερα η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και οι άλλες κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Κριτήριο της πολιτικής τους είναι η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των ναυτιλιακών εταιριών σε βάρος των αυτεργατών, των πληρωμάτων, των πλοίων σε όλους τους τομείς, στην ασφάλεια των πλοίων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, σε ζητήματα που αφορούν τους μισθούς, τα εργασιακά δικαιώματα, τους όρους ζωής και δουλειάς, ζητήματα επίσης που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, φέρουν τη σφραγίδα βέβαια των εφοπλιστικών επιδιώξεων και συμφερόντων. Αυτό αφορά και τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση και την πράσινη ναυτιλία, που γίνεται εφαλτήριο κλιμάκωση της επίθεσης κατά του δικαιώματος δουλειάς και των άλλων δικαιωμάτων των αυτεργατών. Επίσης, σημειώνουμε ότι μέσα στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό εξελίσσεται ένας πολύχρονος ανταγωνισμός
στη βάση της αναμέτρησης για την επικράτηση μεγάλων μονοπωλιακών συμφερόντων που αποκτά γεωπολιτικές διαστάσεις ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις, με τη συμμετοχή των αστικών κρατών στο πλαίσιο των εμπειριαστικών συγκρούσεων. Η Ερυθρά Θάλασσα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τη συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, στέλνει ελληνική φρεγάτα στον πόλεμο στην Ερυθρά Θάλασσα και το πλήρωμά της στο στόμα του Λύκου για τη στήριξη της αμερικανοβρετανικής επιχείρησης Φουρός της Ευημερίας και αντίστοιχα ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλαμβάνοντας μάλιστα τη διοίκησή της μέσω του στρατηγίου της Λάρισας. Πρόκειται για πολύ επικίνδυνη εξέλιξη που προσέρχεται στην εμπλοκή στον πόλεμο της Ουκρανίας, στη στήριξη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Αυτή η εμπλοκή βάζει τη χώρα μας πιο βαθιά στη δίνη του πολέμου, μετατρέπει τον ελληνικό λαό σε θήτη άλλων λαών και ταυτόχρονα σε στόχο αντιπίνων. Η αποστολή φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, χιλιάδες μίλια μακριά από τα ελληνικά σύνορα, δεν αποσκοπεί στην προστασία της ασφάλειας και της ζωής των αυτεργατών, οι οποίοι έχουν εκφράσει την κατηγορηματική τους αντίθεση σε ταξίδια στις εμπόλεμες ζώνες και αρνούνται να θυσιάσουν τη ζωή τους για τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Οι πυραυλικές επιθέσεις των ΗΠΑ της Βρετανίας και των συμμάχων τους κατά της Ιεμένης, του Ιράκ, της Συρίας και του Λιβάνου, οι απειλές των Αμερικανών για επίθεση στο έδαφος του Ιράν και η συνέχιση της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού ναρκοθετούν τη Μέση Ανατολή και πολλαπλασιάζουν τους κινδύνους για γενίκευση του πολέμου στην περιοχή. Οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης συγκρούονται με την πραγματικότητα και δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης αποστολής για τη χώρα μας και τον ελληνικό λαό. Ο υψηλός βαθμός επικινδυνότητας καταδεικνύεται τόσο από τις δεκάδες δημόσιες διαμαρτυρίες στρατευμένων που υπηρετούν τη θητεία τους, όσο και από την πρόσφατη αύξηση των παρετήσεων στελεχών του πολεμικού ναυτικού. Το ΚΚΕ καταγγέλει τη στάση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και απαιτεί να μην σταλεί καμιά φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, κανένας Έλληνας αξιωματικός, ναύτης, στρατιώτης, συμπεριληπτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιστρέψουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις από τις ευρωατλαντικές αποστολές. Στο πεδίο αυτό, την πανακρουσία για τους τίτλους που αποκτά το ελληνικό κράτος και η κάθε κυβέρνηση, η επανακλογή στην πρώτη θέση στην κατηγορία Α του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού αφορά το εφοπλιστικό κεφάλαιο και όχι τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους στο λαό μας. Αυτοί στενάζουν επί όλων των κυβερνήσεων και σήμερα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τις συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής που πλήττει μισθούς, συντάξεις, εργασιακά, κοινωνικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, το δικαίωμα στη μόρφωση και στην υγεία που αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα, την υποβάθμιση της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, την καταστροφή του περιβάλλοντας. Με αυτά πιστεύουμε ότι είναι αυτονόητο ότι ψηφίζουμε κατά στο νομοσχέδιο, στην κύρωση αυτής της σύμβασης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.